Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παράνομη και καταχρηστική κήρυξε την απεργία της Γενόπ ΔΕΗ, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, όπως και όλες τις απεργίες που έχει πραγματοποιήσει από τις 13 του μηνός. Παράλληλα, ο εισαγγελέας κύριος Καράτσαλος άσκησε ποινική δίωξη κατά της διοίκησης της Γενόπ ΔΕΗ για σειρά δικημάτων που διαπράχτηκαν και διαπράττονται στη διάρκεια της απεργίας. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι απεργίες στις τράπεζες, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, τους Δήμους και το 166, ενώ ήδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εξήγηλαν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις για την προσεχή εβδομάδα. Οι ΓΕΣΕ και οι ΑΔΔΗ αποφάσισαν 48 ώρες απεργίες για τις 26 και 27 του μηνός, ενώ το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ εξήγηλε την παράταση της απεργίας έως την προσεχή Πέμπτη. Εδώ μεταξύ υπέβαλε την παραίτησή του ο Γενικός Γραμματέας της Γενόπ ΔΕΗ κ. Κουρνιώτης, γιατί ήταν αντίθετος με τη στρατηγική της Γενόπ ΔΕΗ στην αντιμετώπιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Ο κ. Κουρνιώτης τόνισε ότι είχε ζητηθεί κατ' επανάληψη διάλογος και μελέτη των επιμέρους άρθρων που αφορούσαν την ΔΕΗ και όχι η εξ ολοκλήρου ανάκληση του νομοσχεδίου. Τις προτάσεις αυτές, είπε, αποποιήθηκε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος για blackout σαν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης απεργίας της Γενόπ ΔΕΗ. Αναφερόμενος στα προβλήματα που παρουσιάζονται από τις διακοπές του ρεύματος, ο πρόεδρος της επιχείρησης, κ. Γεώργιος Γκρος, είπε μεταξύ άλλων ότι το 40% των μονάδων είναι εκτός λειτουργίας. Τόνισε δε ότι οι προοπτικές για αύριο είναι καλύτερες λόγω της μειωμένης κατανάλωσης, ενώ αντίθετα υπογράμμισε ότι τη Δευτέρα η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Ο κ. Γκρος είπε ακόμη ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση όλων των ηλεκτρικών συσκευών τους για να μην υπερφορτώνονται οι μονάδες που λειτουργούν. Τον Εύρο επισκέπτεται από αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, τη Δευτέρα. Θα παρακολουθήσει την τελευταία φάση της στρατιωτικής άσκησης Παρμενίων 90. Αύριο το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθεί σε γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του στη λέσχη αξιωματικών στην Αλεξανδρούπολη. Με την εκλογή της νέας κεντρικής επιτροπής ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή τρίτη μέρα χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις για την έως σήμερα πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική που άσκησε ο κ. Γεράσιμος Αρσένης κατά μελών του εκτελεστικού γραφείου και ειδικότερα κατά του κ. Σιμίτη. Ο κ. Αρσένης διακήρυξε την έντονη αντίρρησή του στα κεντροδεξιά σχήματα, θέση με την οποία συντάχθηκε και ο κ. Λαλιώτης, ο οποίος υποστήριξε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν εφιάλτες ούτε οπαδοί των κεντροδεξιών σχημάτων. Το συνέδριο αποφάσισε να παραπέμψει σε πανελλήνιες διασκέψεις έως τον Ιούνιο του 1991 το σχέδιο της διακήρυξης και των πολιτικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, που θα το επεξεργαστεί η Νέα Κεντρική Επιτροπή και το Εκτελεστικό Γραφείο. Η Ελλάδα είναι ο λαός μας και η δημοκρατία. Μετά έρχονται οι ιδεολογίες και τα προγράμματα. Τα λόγια αυτά του Παύλου Μπακογιάννη ξανακούστηκαν σήμερα στο ετήσιο μνημόσυνο στο Καρπενήσιο, όπου η πολιτεία τίμησε τη μνήμη του βουλευτή Ευρυτανίας με τη συμπλήρωση ενός έτους από την δολοφονία του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, έστειλε στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη το ακόλουθο τηλεγράφημα. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την άδικη και ανάνδρη δολοφονία του Παύλου, σας εκφράζω την ειλικρινή μου συμπάθεια. Στο αρχιερωτικό μνημόσυνο που έγινε το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Ναό Καρπενησίου παρέστησαν ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετά τη σύζυγου του, η σύζυγος του δολοφονηθέντος βουλευτή Βρετανίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη με τα παιδιά της, οι γονείς και τα αδέλφια του Παύλου Μπακογιάννη, υπουργοί, εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού, βουλευτές, στελέχη υπουργείων και της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθησαν ομιλίες για τους αγώνες και την προσωπικότητα του Παύλου Μπακογιάννη, στις οποίες τονίστηκαν οι προσπάθειές του για τον νέο ήθος στην πολιτική, χωρίς τις ασχήμιες του παρελθόντος. Παράδειγμα προς μίμηση είναι η πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας για τα καθαρά αυτοκίνητα, τονίστηκε στην άτυπη συνάντηση που είχαν χθες και σήμερα στη Ρώμη οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των χωρών μελών της ΕΟΚ. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας Υπουργός κ. Μάνος είπε μεταξύ άλλων ότι συντάσσονται ήδη κατάλληλες προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου θερμοκηπίου που απειλεί τον πλανήτη μας. Έως το τέλος του Δεκεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα νερού για την ίδρευση της πρωτεύουσας. Τα έργα που κάνει η ΕΙΔΑΠ θα αρχίσουν να αποδίδουν σταδιακά από το τέλος του χρόνου. Η εταιρεία υιοθετεί σε πειραματικό στάδιο και πρόγραμμα βροχοπτώσεων. Αναχώρησε σήμερα για τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να παρημέρουν τις εργασίες της νέας συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών.
Η σύνοδος αυτή θεωρείται η σημαντικότερη των τελευταίων δεκαετιών μετά τις θεαματικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, την κρίση στον Περσικό κόλπο και την επικείμενη ένωση των δύο γερμανικών κρατών. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις προσεχείς δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Το πρωτοδικείο Αθηνών για την εξυπηρέτηση των εκλογέων και των υποψηφίων θα παραμείνει αύριο ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Άψογος και αδιάβλητος θα είναι ο αυριανός διαγωνισμός για την πρόσληψη 4.723 υπαλλήλων στο δημόσιο, επανέλαβε σήμερα κατηγορηματικά η κυβέρνηση. Η ανάγκη να εξαντληθούν όλα τα πολιτικά και ειρηνικά μέσα για την εκτόνιση της κρίσης στον Περσικό κόλπο υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα στην Αθήνα αντιπροσωπείες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και της Ελληνικής Αριστεράς. Στην ίδια συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι πρέπει να αναπτυχθούν διεθνείς πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων της Αιγαίου και της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα του Κυπριακού. Εξωτερικές ειδήσεις. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα προβεί στο πρώτο πλήγμα εναντίον της Βαγδάτης σε περίπτωση που εκείνη επιχειρήσει τρομοκρατική επίθεση κατά δυτικών στόχων ή θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ξένων πολιτών που βρίσκονται στο Ιράκ. Ο Αμερικανός ηγέτης επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι εκείνος επιθυμεί μια ειρηνική διευθέτηση της κρίσεως στον Περσικό κόλπο, οι πιθανότητες για αυτήν εξαντλούνται. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι έτοιμο να ψηφίσει και τον αεροπορικό αποκλεισμό του Ιράκ μετά το ναυτικό και τον Χερσαίο. Η 8η αυτή απόφαση θα τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη Τρίτη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει την παροχή πετρελαίου προς την Ιορδανία και απελάβνει 20 διπλωμάτες της Ιορδανίας και 30 της Ιεμένης. Η διακοπή του πετρελαίου δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη καχεκτική και πληττόμενη από το εμπάργκο οικονομία της Ιορδανίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Σύρος πρόεδρος Χαφές Αλ-Άσαντ για διαβουλεύσεις με την Ιρανική κυβέρνηση προκειμένου εκείνη να μην ταχθεί στο πλευρό της Βαγδάτης. Ήδη συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο Χασεμί Ραφτσατζανί. Αφιερωμένη στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν η μεγάλη καλλιτεχνική εκδήλωση που οργάνωσε απόψε ο Σύνδεσμος Γυναικών Κρήτης και Αιγαίου. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα δοθούν για την ενίσχυση του νοσοκομείου που πρόκειται να ανεγερθεί για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ένας από τους κορυφαίους τενόρους του κόσμου, ο Χωσέ Καρέρας, εμφανίζεται αύριο στο Ηρώδιο. Τον Ισπανό καλλιτέχνη θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με διευθυντή τον Έλιο Μονκομπάνι. Ο Χωσέ Καρέρας θα τραγουδήσει αποσπάσματα από όπερες που, όπως είπε ο ίδιος σε συνέντευξη τύπου, αγαπά ιδιαίτερα. Ο Χωσέ Καρέρας είπε ακόμη: «Η επιτυχία μας στη Ρώμη με τον Παβαρότη και τον Ντομίγκο υπογράμμισε ότι ο κόσμος αγαπάει την όπερα. Ο αγαπημένος μου ρόλος είναι του Χωσέ από την Κάρμεν. Μ' αρέσει να τραγουδάω και ελαφρά μουσική, η οποία με ξεκουράζει και κεντρίζει το κοινό να ενδιαφερθεί για την όπερα. Θα με ενδιαφέρε να δώσω μια συναυλία στην Αθήνα με την Αγνή Μπάλτσα», κατέληξε ο Ισπανός καλλιτέχνης, «για να κάνω και σε εσάς γνωστούς τους σκοπούς του Ιδρύματος Καρέρας που φροντίζει για όσους πάσχουν από λευχαιμία». Δεν υπάρχουν σχολές μόνο για ανθρώπους ηθοποιούς, αλλά και για πρωταγωνίστριες γάτες. Σχολή καλών τρόπων για γάτες. Πού αλλού, στην Αμερική. Και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν πρόκειται για savoir vivre, αλλά για δολάρια. Όσοι πιστεύουν πως η γάτα τους έχει ταλέντο για να γίνει star της TV, σπέβδουν στην κυρία που μας μιλά για γατοφιλοσοφία και γατομυστικισμό. Στην πράξη όμως, η σχολή της μαθαίνει τα γατιά να κάνουν ακριβώς εκείνο που απαιτεί το σενάριο. Από απλές κινήσεις, δώμου το χέρι σου, ως πιο δύσκολα, θυμωμένα γρυλίσματα κατά παραγγελία. Η σχολή αυτή βρίσκεται στο LA, Los Angeles, όπου κυκλοφορούν χιλιάδες επίδοξοι ηθοποιοί. Άλλοι περπατούν στα δύο και άλλοι στα τέσσερα. Από εκεί και πέρα, οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Να δούμε τη διευθύντρια πώς εξετάζει τα γατιά αν έμαθαν το μάθημα. Η σειρά των 10 μαθημάτων μπορεί να αφήσει το γατί σας όπως ήταν, ξύλο απελέκητο αλλά φυσικό, ή να μεταμορφώσει το γάτο σας σε θρύλο,
και ακόμα πιο ενδιαφέρον σε χρυσό ρηχείο. Ο μαύρος γάτος, το καμάρι της διευθύντριας, αποφυτά με άριστα, γρυλίζοντας θυμωμένα κατά παραγγελία. Και μετά από τα ευχάριστα αυτά στιγμιότυπα με τα συμπαθέστατα τετράποδα, να περάσουμε στον καιρό. Ο Πέτρος Ξηράκης μας ενημερώνει. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και αύριο σε όλη τη χώρα. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα, η Ελλάδα καλύπτεται από ομαλό βαρομετρικό πεδίο, έτσι πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή. Προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στα βόρεια παιδινά από 14 μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα από 16 μέχρι 29 και στα νησιά από 19 μέχρι 28. Στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με ασθενείς ανέμους. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 μέχρι 28 βαθμούς. Τέλος και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με ασθενείς ανέμους. Το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 μέχρι 27 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός και την Τρίτη. Μετά το μεσημέρι όμως, στα βορειοδυτικά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.